Την εκπομπή θα την κλείσουμε σήμερα με τη Μαρία Πετρούτσου. Κάθισε μαζί μας και στο πέμπτο μέρος, προκειμένου βέβαια να παρουσιάσουμε ένα ξεχωριστό θέμα με την δραστηριότητα ενός αθλητή, αμαία, ο οποίος διακρίθηκε και μέσα από την ξεχωριστή επίδοσή του βέβαια προκύπτουν και πάρα πολλά όμορφα ξεχωριστά μηνύματα. Σε Μαρία. Συνέχεια του προηγούμενου θέματος, ακριβώς, θα λέγαμε, Νίκο, έχουμε κοντά μας τον Τζακατάκη, τον Κωνσταντίνο Εφραίμ, ένα ποδηλάτη και βέβαια τον προπονητή του, τον ομοσπονδιακό τεχνικό, τον Γιώργο Βαρβεράκη. Καλησπέρα και στους δύο σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και από εμάς. Τι κάνετε? Καλά, καλά είμαστε, coach. Με αφορμή βέβαια την παρουσία του Κωνσταντίνου και τις διακρίσεις στους παγκόσμιους αγώνες ποδηλασίας πρόσφατα στο Βέλγιο. Coach, να δώσουμε αρχικά το λόγο στον Κωνσταντίνο να μας μιλήσει λίγο για αυτή την εμπειρία του και την παρουσία του σε διεθνές επίπεδο. Κωνσταντίνε, καλησπέρα, συγχαρητήρια καταρχάς. Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Για πες μας λίγο σε ό,τι αφορά την παρουσία σου στους αγώνες του Βελγίου. Σαν εμπειρία ήταν πρωτόγνωρη για μένα. Βγήκα στο εξωτερικό, πήγα στο Βέλγιο και είδα το επίπεδο που και έτρεξα ανάμεσα σε παγκόσμιους πρωταθλητές και στους Ολυμπιονίκες. Μπορώ να πω ότι χάρηκα όταν έμαθα ότι βγήκα 7ος της διακρίσης μου. Δεν το περίμενα, να πω την αλήθεια. Και πάμε δυνατά για τα επόμενα. Γιώργο Βαρβεράκη, νομίζω ότι είναι χαρά και για σένα να έχεις τέτοιους αθλητές έτσι που δίνουν όθηση, δίνουν ελπίδα, δίνουν σπουδαία μηνύματα και στους άλλους αθλητές. Ακριβώς, ακριβώς. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα κλασικό παράδειγμα ενός νέου παιδιού, μόλις τα 18 του χρόνια. Πριν από 2-3 μήνες συμπλήρωσα 18 του χρόνια. Ανοίγει τα φτερά του πλέον για άλλους ορίζοντες. Δουλεύοντας καθημερινά, δουλεύοντας μεθοδευμένα, ζει το δικό του όνειρο και μας δίνει και εμάς χαρά, γιατί βλέπουμε ένα-ένα τα παιδιά μας να προοδεύουν, να εξελίσσονται και να φτάνουν σε διεθνές επίπεδο. Και εδώ μιλάμε για παγκόσμιο επίπεδο πλέον. Κύριε Βαρβεράκη, το μυστικό της επιτυχίας ποιο είναι? Μυστικό δεν υπάρχει στην επιτυχία. Το μυστικό είναι η δουλειά, η καλή διάθεση, η όρεξη και το ομαδικό πνεύμα, έτσι ώστε το όνειρό σου να το κάνεις πράξη. Και όταν έχεις όνειρα και στοχεύεις ψηλά, ξεκινάς και τακτοποιείς τη ζωή σου, τη χτίζεις γύρω από αυτό. Ο Κωνσταντίνος αυτό ακριβώς κάνει, δουλεύει καθημερινά και σκληρά για αυτό και το όνειρο και νομίζω ότι ξεκίνησε να το ζει και χαιρόμαστε και εμείς μαζί. Μάλιστα. Κωνσταντίνε, μαθητής της τρίτης λυκείου, υπερήφανη βέβαια όλοι στο 8ο ΓΕΛ Ηρακλείου με την παρουσία σου στους αγώνες του Βελγίου. Και όχι μόνο αυτή, όλη Κρήτη. Πέτυχες όλη Κρήτη να μιλάει για σένα. Πώς τα κατάφερες? Με δουλειά, με πολλή δουλειά. Τίποτα αυτό δεν πιστεύω είναι το μεγάλο μυστικό. Αυτό είναι το μεγάλο μυστικό, η πολλή δουλειά. Και πόσο δύσκολο, και πιστεύω, Κωνσταντίνε, πόσο δύσκολο είναι για ένα μαθητή της τρίτης λυκείου, όπως είσαι εσύ, να κάνεις και πρωταθλητισμό σε τόσο υψηλό επίπεδο? Θα μιλήσω για μένα. Γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για το πόσο δύσκολο είναι γενικά, γιατί δεν ξέρω και πώς το βιώνουν τα άλλα παιδιά, εννοείται. Εγώ προσωπικά μαθαίνω να προγραμματίζω το χρόνο μου, είμαι στη διαδικασία της μάθησης και φέτος έχω καταφέρει να προγραμματίσω και τα μαθήματά μου και τις προπονήσεις μου και μπορώ να πω ότι τα έχω καταφέρει και τα έχω βολέψει όλα. Κωνσταντίνε, πού στοχεύεις, σε κάποια σχολή συγκεκριμένη, τι σ' αρέσει? Προς το παρόν, για να είμαι και κοντά στον προπονητή μου, τώρα που θα τελειώσω το Λύκειο, έχω σκεφτεί τρεις σχολές. Ψυχολογία έχω σκεφτεί στο Ρέθυμνο. Ναι. Κοινωνικός λειτουργός στο Ηράκλειο. Και εφόσον επιλέγω και εφόσον είμαι και με το 5%, διαλέγω και μια τελείως διαφορετική σχολή, την πληροφορική, που είναι πάλι στο Ηράκλειο. Οι δύο πρώτες σχολές πάντως έχουν την κατεύθυνση του εθελοντισμού. Δηλαδή θα βγω και θα βοηθήσω τον συνάνθρωπο. Το νιώθεις, ναι, αυτό? Θέλω να βοηθήσω τον κόσμο.
Εννοείται το νιώθω. Γιώργο... Και σίγουρα μπορώ να προσφέρω. Σίγουρα, είναι βέβαιο αυτό. Γιώργο Βαρβεράκη, να πούμε ότι ο Κωνσταντίνος αγωνίζεται στο τάντεμ, καθώς είναι αθλητής με μειωμένη όραση. Έχει πιλότο τον Δημήτρη τον Σκιτζή. Έτσι, αρκετά παιδιά κάνουν τάντεμ στο Ηράκλειο, αλλά και γενικότερα βλέπουμε ότι η ποδηλασία είναι ένα άθλημα το οποίο αγαπούν τα παιδιά. Ακριβώς. Το τάντεμ είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ποδήλατο. Ένα κομμάτι της ποδηλασίας το οποίο θέλει, απαιτεί υψηλό επίπεδο συνεργασίας. Θες ένα πιλότο με τον οποίο να μοιράζεσαι το άγχος, τον κόπο, την προσπάθεια, την καθημερινότητα. Ο Κωνσταντίνος είχε δέσει πάρα πολύ καλά με τον Δημήτρη Κουσιδή, ένα νέο παιδί ο οποίος τελείωσε τις σπουδές του στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο στη Θράκη. Είναι συνάδελφος πλέον και μετά από 3-4 χρόνια που συνεργάζονται τώρα με τον Κωνσταντίνο έχουν φτάσει σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο. Η ποδηλασία αναπτύσσεται, εξελίσσεται και αυτό με χαροποιεί εμένα ιδιαίτερα σαν ομοσπονδιακό προπονητή, γιατί βλέπω ότι το παράδειγμα των παλαιότερων ακολουθούν τα νέα παιδιά και αυτή η μαγιά φέρνει καλά αποτελέσματα, αλλά κυρίως έχει μια μεγάλη δυναμική. Νομίζω ότι τους επόμενους μήνες ή τα επόμενα χρόνια θα δούμε μεγάλες επιτυχίες από αυτά τα παιδιά και το λέω με τη σιγουριά του ότι βλέπω καθημερινά πώς δουλεύουν, βλέπω την οτροπία την οποία μεταδίδει ο ένας στον άλλο και αυτό με κάνει ιδιαίτερα χαρούμενο και αισιόδοξο. Coach, μας έχετε καλομάθει με την παρουσία των αθλητών μας στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Να περιμένουμε λοιπόν, γιατί όχι και τον Κωνσταντίνο να τον δούμε μελλοντικά σε μια Παραολυμπιάδα. Ακριβώς, δεν το κρύβουμε ότι ο μεγάλος μας στόχος θα είναι να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας σε μια Παραολυμπιάδα. Είτε στο Παρίσι είτε και αργότερα, γιατί ο Κωνσταντίνος, όπως είπαμε, είναι πολύ μικρός. Δουλεύουμε με γνώμονα αυτό και αισιοδοξούμε, ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Κωνσταντίνε, και εσύ αυτό ονειρεύεσαι, αυτό είναι ο μεγάλος στόχος, συμμετοχή σε μια Παραολυμπιάδα? Αυτό ονειρεύομαι, εννοείται. Η Παραολυμπιάδα είναι ο μέγιστος στόχος κάθε αθλητή, περνώντας βέβαια από ενδιάμεσους στόχους. Εγώ θα συνεχίζω να δουλεύω όσο μπορώ, μέχρι το μέγιστο των δυνατοτήτων και ακόμα παραπάνω, να ικανοποιήσω διάφορους ενδιάμεσους στόχους μέχρι να φτάσω και στην Παραολυμπιάδα. Πόσο όρημη σκέψη πραγματικά, Κωνσταντίνε, να σε χαίρονται οι γονείς. Βήμα-βήμα, ένα πολύ μεγάλο μπράβο βέβαια και στην οικογένεια του Κωνσταντίνου. Βέβαια. Κωνσταντίνε, μας έκανες υπερήφανους. Στα 18 σου κατόρθωσες και είσαι πρότυπο για όλους μας. Εγώ ό,τι μπορώ κάνω για την προσπάθειά μου. Βέβαια. Δεν θέλω να φανώ υπερήρωας, απλώς γενικά αυτό που έχω να πω είναι ότι προσπαθώ όσο μπορώ. Και θέλω να στείλεις πραγματικά, γιατί έτσι είναι πολύ ωραία τα λόγια που ακούμε από σένα, θέλω να στείλεις ένα μήνυμα και σε άλλα παιδιά, παιδιά με αναπηρία που δεν έχουν σκεφτεί, δεν έχουν θελήσει, δεν έχουν τολμήσει, αν θέλεις, να βγουν προς τα έξω και να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Μίλησε τους λίγο εσύ, να τους πεις πώς βιώνεις όλο αυτό τη συμμετοχή σου σε ό,τι αφορά την αθλητική σου δράση. Συγγνώμη, μπορείτε να επαναλάβετε λίγο? Θέλω να στείλεις ένα μήνυμα, λέω, και σε άλλα παιδιά που δεν έχουν τολμήσει να ασχοληθούν με τον αθλητισμό. Τι θα τους έλεγες εσύ? Ωραία. Τι έχεις κερδίσει μέσα από τον αθλητισμό? Από κάθε αγώνα κερδίζω διάφορα μαθήματα. Εννοείται. Αυτό που θα ήθελα να πω στα παιδιά που πιθανόν δεν έχουν σκεφτεί να ασχοληθούν με τον αθλητισμό είναι ότι ο αθλητισμός δεν έχει περιορισμούς. Και όποιος θέλει, είτε ανάπηρος είτε αρτιμελής, μπορεί να ασχοληθεί. Αρκεί να το βάλει πείσμα και στόχο. Και τα πάντα μπορεί να καταφέρει. Βασικά, το μέγιστο των δυνατοτήτων του. Το δυνατοτήτων. Έχεις απόλυτο δίκιο. Coach, είχαμε πρόσφατα και το Festos Cup στο Ντιμπάκι. Βγήκαν και από εκεί χρήσιμα συμπεράσματα με την παρουσία των αθλητών μας, έτσι? Ακριβώς. Είχαμε μια πολύ καλή, μια εντυπωσιακή παρουσία, θα έλεγα. Το άθλημα δείχνει τη δυναμική του. Τα παιδιά εδώ του σωματείου Τάλος πραγματικά δείξανε
ένα πολύ ψηλό επίπεδο. Μπορώ να σας πω ότι και επίσημα από σήμερα στην εθνική ομάδα είναι η Σταμάτη Ευγενία με τη Μιλάκη Πνηρό και η Γαλινάκη Ευτυχία, οι οποίοι θα μας εκπροσωπήσουν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα γίνει στην Πορτογαλία 9 με 13 Ιουνίου. Και από εκεί θα κλειδώσουν και οι θέσεις για τους Παραλυμπιακούς Αγώνες του Τόκιο. Και βέβαια τα παιδιά, όπως είναι ο Τσαγκατάκης ο Κώστας με τον Σκυλί, τον Δημήτρη και ο Βοριζανάκης ο Φώτης σε πρώτη φάση, αλλά και τα άλλα παιδιά, ο Μανατάκης ο Νίκος με τον Κολέτα τον Παναγιώτη και τα υπόλοιπα παιδιά, θα ετοιμαστούμε για το επόμενο μεγάλο ραντεβού που θα είναι αμέσως μετά το Τόκιο, το Παγκόσμιο Κύπελλο στη Μαρόσκα της Ιταλίας, που ελπίζουμε να έχουμε μια πολύ δυναμική παρουσία και να βάλουμε τις βάσεις πλέον για την επόμενη τριετία ουσιαστικά μέχρι το Παρίσι. Αυτά είναι τα ωραία μηνύματα. Αυτά είναι τα ωραία τα μηνύματα και κλείνουμε ιδανικά τη σημερινή εκπομπή με ένα ξεχωριστό αθλητή που θα μας κάνει περήφανος και στο μέλλον, το μόνο σίγουρο. Βέβαια, περιμένουμε πολλά από τον Κωνσταντίνο, είναι βέβαιο αυτό. Βέβαια. Αρκεί να δεχτείς να μας παραχωρήσεις πάλι συνέντευξη όταν θα φτάσεις ψηλά να μας ξεχάσεις. Όχι, όχι, δεν σας ξεχάσω. Έτσι. Καλή επιτυχία και στις εξετάσεις βέβαια. Αθλητική σου και μαθητική, φοιτητική πλέον πορεία. Και ένα πολύ μεγάλο μπράβο και στην οικογένειά του, καθώς πίσω από μια δυνατή προσωπικότητα ενός αθλητή κρύβεται και μια σπουδαία οικογένεια με αρχές και αξίες και αυτό φαίνεται στο πώς λειτουργεί ο Κωνσταντίνος. Λειτουργεί, κουνάει συγκαταβατικά το κεφάλι του Γιώργος Βαρβεράκης που γνωρίζει τους γονείς και συνεννοεί τους προσωπικούς. Ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Και υπερθεματίζω. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω να ευχαριστώ στους γονείς μου, οι οποίοι ως στην καραντίνα το έκανα προπονήσει στο σπίτι, με στηρίζανε, με χρονομετρούσαν στα κομμάτια που έκανα. Ναι. Όταν ήταν να έρθω στο Παγκρίτιο για να κάνω τις προπονήσεις, με πηγαινοφέρνανε. Ήταν οι μεταφορείς. Και θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Είσαι σπουδαίο παιδί, Κωνσταντίνε. Να είσαι καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε και να παρακολουθούμε και να ακολουθούμε και την πορεία του Κωνσταντίνου. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, να είστε καλά.